Κύριε Κατσότη, παρά το κρύο χτες, εσείς για το ασφαλιστικό βγήκατε στους δρόμους. Ακριβώς. Γιατί έρχεται η κυβέρνηση με ένα νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο να επανανομοθετήσει το νόμο του Κατρούγκαλου, νομοποιώντας όλες αυτές τις ανατροπές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, τις τεράστιες μειώσεις, 100 δις ευρώ έχασαν οι συνταξιούχοι την περίοδο αυτή των τριών μνημονίων. Και έρχεται τώρα με μια εκστρατεία προπαγάνδα στην κυβέρνηση να πει ότι αυτό το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που φέρνει δεν φέρνει μειώσεις. Και τι δίνει? Δίνει 200 εκατομμύρια εναρμονίζοντας εδώ τις ρυθμίσεις αυτές με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και λέει εντάξει, ένα νομοσχέδιο καλό. Τα 100 δις δηλαδή ξεχάσατε. Όλη αυτή την ανατροπή, τα όρια ηλικίας, τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, τις ασφαλιστικές παροχές. Γιατί το ασφαλιστικό είναι και το εμβόλιο του παιδιού, είναι το θέμα της υγείας των ανθρώπων, είναι η μητρότητα, είναι η άδεια ασθενείας, είναι όλα αυτά τα οποία επίσης, έχουν ανατραπεί, κύριε Παπαδάκη. Παραμένει επίσης η διπλή εισφορά υπέρ υγείας. Η διπλή εισφορά υπέρ υγείας. 6%. Ακριβώς. Στην επικουρική, 6% στην κύρια ασφάλιση. Παραμένουν όλα αυτά τα οποία έχουν ανατραπεί. Και είχαμε συζητήσει τώρα... και με τον κύριο Βρούτση που ήταν εδώ. Ο ένας συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε ο άλλος, δυστυχώς και τσακίζουν το λαό. Εδώ έχουμε μία πρόταση νόμου. Κατέθεσαν 513 εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, συνδικάτα. Πρόταση νόμου για τον κατώτερο μισθό και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σας τη δίνω να την έχετε και στο αρχείο σας. Βεβαίως. Λοιπόν, την απέρριψε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. 50% έχασε ο μισθός των εργαζομένων αυτή την περίοδο. Και έρχονται τώρα και λένε ότι πρέπει να είσαστε ικανοποιημένοι με αυτή την αύξηση. Δεν επαναφέρουμε τα 751, γιατί βγήκαμε βέβαια από τα μνημόνια, αλλά εσείς θα πρέπει να συνεχίζετε να ζείτε στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αν θα πάρουμε τις εργασιακές σχέσεις, αυτές έχουν αλλάξει άρδι. Οι εργαστικές μορφές είναι αυτές που κυριαρχούν στην αγορά εργασίας. Και επίσης, κύριε Παπαδάκη, η κυρία Αχτσιόγλου ψήφισε τον νόμο όπου λέει ότι ο κατώτερος μισθός δεν θα είναι αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, αλλά θα καθορίζεται από την κυβέρνηση με κριτήρια πια την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ο ίδιος ο κύριος Βρούτσης τώρα, η Νέα Δημοκρατία, τώρα, σε αυτή την κυβέρνηση, έφερε σχέδιο νόμου, ψηφίστηκε δηλαδή, όπου πάλι επιβεβαιώνει το νόμο της κυρίας Αχτσιόγλου, όπως θα επιβεβαιώσει το νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου. Άρα λοιπόν αυτή είναι η βάση τους για να μην υπάρχει ελεύθερη διαπραγμάτευση για το κατώτερο μισθό και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όσες θα υπογραφούν, να έχουν εξαιρέσεις. Να εξαιρούνται επιχειρήσεις, να εξαιρούνται περιοχές. Για την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κατσότη, τι λέτε. Με ποιο κριτήριο? Αυτό που θα αποφασίσει ο Υπουργός. Θα πηγαίνει λοιπόν ο φίλος του, ο πρόεδρος του ΤΑΔΕ, του ΣΕΤΕ, των βιομηχάνων και θα λέει εξαίρεση αυτή την περιοχή και θα την εξαιρεί. Αυτά λοιπόν δεν γίνονται. Για την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, η πρόταση νόμου... Σχετικά με τον κατώτατο μισθό. Για 7,5 και 7,5. Θα σας πω ότι είναι υποκρισία. Είναι, και θα πρέπει ο κόσμος συνολικά που μας βλέπει να δει αν πράγματι αυτά που λένε έχουν δώσει αλήθειες συνολικά. Βεβαίως είναι μια πίεση. Πιέζει ο κόσμος από τα κάτω. Δεν το αύξησε πέρυσι κατά 11%. Ακούστε, η δέσμευσή του ήταν η επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 και η επαναφορά του συνολικού συμβάσεων εργασίας στο 2012. Mm. Εκεί. Αυτή ήταν η βάση. Όμως αρνήθηκε, όπως σας λέω, στα 513 σωματεία εργατικά και το Ομοσπονδίες να επαναφέρει, να φέρει την πρόταση νόμου για συζήτηση στη Βουλή. Άρα λοιπόν η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια των εργαζομένων που πρέπει να οργανώσουν την πάλη τους και για το ασφαλιστικό και για τις συλλογικές συμβάσεις που συνδέονται, κύριε Παπαδάκη. Ανάλογα το ύψος του μισθού που έχεις, είναι και ο συντάξιμος μισθός. Είναι γνωστό αυτό. Ανάλογα με τις μέρες απασχόλησης που έχεις, είναι και τα 40 χρόνια. Όταν δουλεύει ο άλλος, ο μέσος όρος ασφάλισης είναι 160 ημέρες το χρόνο, φαντάζεσαι τα 40 χρόνια πάνε στα 70. 70 χρόνια δουλειάς. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση με αφορμή την κύρωση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις βάσεις στην Ελλάδα. Εκεί αναπτύχθηκαν, αν θέλετε, οι απόψεις των κομμάτων και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ. Εκεί υπάρχουν δύο γραμμές, να το πω έτσι. Η μία η οποία λέει ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε με τους συμμάχους, τους Αμερικάνους,
το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ στην περιοχή, τα σχέδιά τους να προωθούνται και οι άλλοι που λέει το ΚΚΕ, ότι αυτή η στρατηγική που ακολουθούν τα κόμματα και οι κυβερνήσεις εδώ, μας έχουν εμπλέξει, αν θέλετε, σε αυτά τα σχέδια και κάνουν τη χώρα μας στόχο των άλλων δυνάμεων. Η Ελλάδα έγινε στόχος, και το λένε καθαρά, η Ρώσια από τη μία, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Και λέει ότι για μας, εδώ οι βάσεις στη χώρα σας, που αξιοποιούνται από τους Αμερικάνους για να κάνουν τις επιδρομές, τις επεμβάσεις σε άλλες χώρες, είναι στόχος. Βγήκε το Ιράν και λέει για μας η Ελλάδα είναι στόχος. Εμπλέκουν λοιπόν τη χώρα μας σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς, τις αντιθέσεις εδώ, το ποιος θα ελέγξει, να το πω έτσι, τις πηγές πλούτου στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, και ο λαός θα είναι αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι έχουν σοβαρές ευθύνες και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κοινή στρατηγική. Η διαφορά τους είναι ποιος θα είναι αυτός που θα συμφωνεί με τον Τραμπ ή με τον Μακρόν, με τους υπόλοιπους. Σήμερα στο Μάλι στέλνει δυνάμεις η χώρα μας στο Μάλι, ύστερα από απέτηση της γαλλικής κυβέρνησης. Πέστε μας τι δουλειά έχει η χώρα μας στο Μάλι. Κύριε. Πέστε μας τι δουλειά έχει η χώρα μας στα στενά του Ορμούς. Είναι δυνατόν να αποδεχτεί ο ελληνικός λαός μια τέτοια πολιτική εμπλοκή της χώρας μας? Οι ευθύνες είναι μεγάλες. Ο λαός θα πρέπει να διεκδικήσει, αν θέλετε, ειρήνη στην περιοχή μας με άλλους όρους, με άλλη πολιτική.